Μπορώ και θέλω, πρώτη σαλάτα. Άλλη μια σαλάτα. Άλλη μια σαλάτα. Μια καλαβαράκια, μια καλαβαράκια, τι πολλά. Είμαστε στην Μαριούπολη. Καλύτερη άνθρωπο. Το καλύτερο μαγαζί. Ξέρεις που πάει, πάει σε κατουλάκια πάει. Ο γιατρός της Πίνας. Ο Μιχάλης Λιμονιάδης ή Αγγελτοριάδης. Εντάξει, εδώ τα ξύσματα. Πού είναι σαν τα βάλω στη μέση. Καλημέρα σας αγαπητά μου αδέλφια, η Ιαν και Βλουίνα σε όλον τον κόσμο. Βρισκόμαστε τώρα πάνω στο καράβι, το οποίο μπαίνει μέσα στο περιβόλι της Παναγίας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Παντελίμων, εδώ στο καράβι τώρα πλησιάζει την Αρσανά και σε λίγο θα υπάρχει, θα βγαίνουν οι προσκυνητές στο Ρώσικο Μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται στο περιβόλι της Παναγίας εδώ στη Ιερά Μονή Παντελίμων, στην οποία βρίσκονται πάρα πολλά λείψανα και έχει την θαυματουργή εικόνα του Άγιου Παντελίμων και πάρα πολλά λείψανα. Εμείς κατεβήκαμε για Άγια Άννα. Ο Νικόλας έφυγε μόνος. Начинаем. Екиня Аян. Алекса Коса Икуси Скале.
Как самочувствие, Никола? Устал я. Устал? Устал, вспотел. Я с Ναι. Εμείς αυτοί παρέ. Με το Κορονίδη. Νέος, αλλά τον έκοψες άμα. Ναι, θα τον φτιάξουμε. Αυτό του μέχρι δρόμι. Όλοι τα ρώσεις. Μαλόνια και ξέρω εγώ, οι καρδιές μου αυτά. Όσο και πόσο. Όλα με αυτά γίνονται. Πατέρα Κύμ, όμως αυτές οι διατροφές που λένε είναι όλες ανάποδα. Δηλαδή, ναι, αλλά τι είναι τώρα. Κρέας και πρωτεΐνες και να μάθετε να μην τρως ψωμί και αυτά. Να τα τηρείτε, να δίνετε τα όσπρα, να τρώνε όσπρα και να νηθέμετε. Δεν θα και παρασκευή όλο τον χρόνο και τις νηθίες που είναι η μεγάλη σαρκωστή. Εδώ μπορώ. Ναι, αυτό λέω. Αυτό δεν μπορώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι αυτό μπορώ, επιτρέπεται. Αυτό είναι αυτό. Στα σώματα, ναι, αυτό επιτρέπεται. Η κλειστή, γι' αυτό λέω. Α, νόμιζα για το τέτοιο, μουσια. Όχι, εδώ δεν μπορώ. Εκεί παλιά οι αυτοκράτες μόνο είχαν τα γένια. Όλοι είχαν μόνο μοστά. Και το αυτοκράτερο ήταν σαν νόμο. Αλλά οι χριστιανοί δεν έχουν γεμοστάσει. Είναι και πάλι οι άρχοντες. Με λιμένες και χαρασκάκες, ο Λουκαδρόνης και έτσι από αυτά. Και ξέρετε τι, λιμένες, τον πυροσβέστη των παλιών εποχών, δηλαδή πριν 50-60 χρόνια, ήταν όλοι με... Γιατί, ξέρετε, γιατί όταν πας εσύ, δεν υπήρχε παλιά φίλτρα, μάσκες και τέτοια να φοράς,
έστριβες και το έβαζες στη μύτη. Και σου κάνει. Ναι, από το που ήταν έτσι, έστριβες και το έβαζες στη μύτη. Και σου κάνει φίλτρο. Όταν πας στη κάπνα να σβήσεις. Αυτό είναι η ιστορία των πυροσβεστών. Και τώρα εντάξει, που έχει μάσκες δεύτερα τέτοια, τα κόψαμε. Τώρα θα αρχίσουν πάλι οι φυσικές. Ήδη ξεκίνησε. Οργάνωση φαίνεται να είναι. Και βάζουν όπως θέλουν. Δεν είμαστε και δεν απαντριώτε. Είναι ξένοι, δεν τους μένουν για την πατρίδα. Ανάποδα. Εσείς πώς είστε, καλά? Καλά, καλά. Σήμερα ήρθαμε κι εμείς. Έχουμε έρθει, είναι και ο Νίκος, ο Πορονίδης. Ο Ποντρούλης, ο Πόντιος. Ο Πόντιος, που ερχόμαστε. Αυτός μας πρώτο έφερε εδώ, ναι, σε εσάς. Ναι, 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 κατάλαβα. Αυτός μας έμαθε. Ναι. Από την Αθήνα και αυτό είναι. Από την Αθήνα, ναι. Ναι, κατάλαβα. Πατέρα, και μια ερώτηση να σου κάνω. Πώς μπορούμε να κόψουμε, να βρίζουμε. Πώς? Να βρίζουμε, πώς μπορούμε να κόψουμε. Να δέχεται την ευκούρα και να μην πάει τίποτα άλλο στέμα. Να μην βάλω. Να μην βοηθεί στέμα. Τίποτα, να παναγία μας βοηθεί στέμα. Προσευχή και όρεξη να δω. Η βλασφημία είναι το διαβόλιο. Είναι. Αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Τώρα είναι ότι πρέπει ο κάθε χριστιανός να έχει χριστιανό. Ναι. Διότι χωρίς τον χριστιανό δεν σώζεται κανένα. Τελείως. Ναι. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και ελιμοσύνη να κάνει, αν δεν χρησιμοποιείται, δεν σώζεται. Είναι το κλειδί που ανοίγει ο παράδεισος. Ναι. Ξέρετε τι έχει γίνει η Βρυσιά από παλιά τώρα, έχει μπει στη συνήθεια, στην καθημερινή, τόσο μεγάλη συνήθεια που δεν το ελέγχει. Δηλαδή άλλο το κάπνισμα, ας πούμε, εγώ αποφασίζω αποφασίζω με τη βοήθεια του Θεού, αποφασίζω να κόβω το κάπνισμα και λέω δεν θα καπνίσω, είναι η δικιά μου απόφαση. Η Βρυσιά όμως, το δηλαδή θα την πεις... Το υπάρχει από συνήθεια. Ναι. Θα την πεις και λες και μετά σου έρχεται, γιατί το έπες. Και δεν μπορείς να πεις ότι το κόβω, εγώ το αποφάσισα, σου βγαίνει από... Το έχει μάθει. Αυτό. Και δεν μπορείς να το ελέγχεις, Και λένε και λόγια βαριά, σταθεία. Δηλαδή, το μανιστέρεις, δηλαδή δεν τρώω κρέας. Εσύ το αποφασίζεις, δηλαδή μη τρως. Μην τέτοιο. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το ελέγχεις. Να πεις δεν θα βρίζω και δεν θα βρίζω. Καταλάβατε τι λέω, δηλαδή σαν να πιένει... Όταν θέλει άγμος και αυτό το διορθώνει. Όταν βάλει προσπάθεια με μέλια, το διορθώνει. Το παλεύω, τώρα τα παλεύω και ξεφεύγει έτσι. Τι ακούτε με την Ελλάδα? Τι ακούτε εδώ με την Ελλάδα? Όταν μας πείτε, εσείς τώρα. Εσείς τα ξέρετε όλα, βλέπετε αυτό τι γίνεται. Δεν μου λες τώρα... Παλιά, τα δικά μας χρόνια. Αυτόν εδώ τον είχατε και προηγούμενη φορά. Υπήρχε... Είναι ντόπιος κατοίκος. Υπήρχε ηθικότητα, καθαρότητα. Όπως τώρα. Οι γονείς κάνανε προσινά για τα παιδιά τους. Δεν υπήρχε φίλους και φιλινάδα. Αυτά δεν υπήρχαν. Το φίλους και φιλινάδα τι είναι, να μαθάμε. Να προβλέπουμε. Καταλάβετε. Παρέστα δικά μας χρόνια, οι γονείς είχαν την προσυμιά και τους παντρεύανε. Τώρα βλέπεις, τους ζούνε. Πόσα χρόνια τους ζούνε. Και μετά, που είσαι στο παρελθόν, είναι το κουλίτσιο και γίνονται και πόσα γίνονται. Ναι. Το έχουν κάνει μόδα πάλι. Μόδα. Τα σχολεία τώρα τα μαθαίνουν. Ναι. Τα μαθαίνουν εδώ. Ναι. Τι θα γίνει. Πώς δεν μπορούμε. πέντε άνθρωποι, δύο, τρεις, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Κοίταξε τώρα αυτό μπορεί να το κάνετε. Η οικογένεια. Να έχουν ένα δικό του δάσκαλο. Διαφοβούμενο. Όπως παλιά που οι πλούσιοι πληρώνανε ένα δάσκαλο τα παιδιά τους και μαθαίνανε. Και τη εκκλησία, όλα να μαθαίνουν. Τώρα τι εκκλησίε θα αφαιρέσουν. Τώρα τα παιδιά αυτά τι θα γίνει τώρα. Αλήθεια τι θα γίνει.
αλυτόπιτλοι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε, ας πούμε, κάνω, πιστεύω, πάτερ μου, είναι ότι έχω βάλει τα παιδιά στην εκκλησία, πάμε όλοι στην εκκλησία, μεταλαμβάνουμε, εξομολογούμαστε. Μετά παρασύνονται και πάλι χάνουν. Πάλι χάνουν τον δρόμο τους. Παρακολουθούμε το καινούργιο. Αλλά έχω γνωστούς, ας πούμε, η κουμπάρα μου το κάνει με το παλιό. Και καμιά φορά έτσι πηγαίνουμε σε κάτι μοναστήρια που είναι με το παλιό. Μπορώ να μπαίνω εγώ στο μοναστήρια που είναι με το παλιό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν είναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το παλιό είναι και που ήταν, που ανέκαθεν. Το άλλο το κάνουν με σκοπό. Για πολιτικούς λόγους. Για να φέρουν, για να κάνουν την... να ρωτήσω όλες τις φίλες. Με τον Πάπα. Ναι, ναι, ναι. Για πολιτικούς λόγους το κάνω. Με πονηρό σκόπο. Με πονηρό σκόπο. Εσείς με ποιο ημερολόγιο πάτε. Με παλιό. Με παλιό, με τον Ταλιανό, με παλιό. Όλο το άλλο. Τα ερωτώμια με το παλιό είναι. Το Άγιο Φως με το παλιό είναι. Το Ιεροσόλυμα με το παλιό. Το... και πολλά μέρη με το παλιό γίνεται. Γι' αυτό και το Πάσχα συμπίπτει και είμαστε... Το Πάσχα γίνει διότι σταματάει. Δεν προχωράει, πρέπει να προχωρήσει. Ναι. Για να βγάλει το Άγιο Φως με το νέο, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αναγκαστικά, αναγκαστικά πάμε με το παλιό. Αποφάσισε το παλιό μετά. Αναγκαστικά πάμε με το παλιό. Γεννάει πίσω. Καταλαβες. Δεν προχωράει. Στο χαλίκι, από εκεί πέρα πήγαμε και φτάσαμε εδώ. Όχι, καλά πάμε. Απλά από εδώ πέρα μετά για τα κατρινάκια πώς θα πάμε, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Yeah.
Γιάννη, σε κανένα δίωρο θα φτάνουμε. Να σε... εδώ είμαι, φτάσε τα είδα. Ναι, αυτό είναι. Δόξα σε ο Θεός ήρθα. Φάγαμε. Πάτερ Βασίλης. Πάνω, δεν είδαμε. Τώρα που μας διάβασε την προσοχή αυτός. Και τι είπατε? Έκανε χειρουργείο, κύλι, κύστη, κάτι τόσο από εδώ που κάνανε ανακαίνιση. Από μόνο κύλι που κάνανε. Σύμφωνα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
σκάλα, έχει κόσμο. Ναι, δεν θέλει. Τώρα το Άγιο Παντελήμωνο να μαζεύει κάθε μέρα 200 άτομα. Έχουμε. Κάτι θα πάρω, εντάξει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πέστε. Και την ακύρωση την εικόνα. 5.000 ευρώ. Το ανέβασε ο Πορονίδης στο δικό του τέτοιο, αλλά 7 μήνες δουλειά. Φυσικά αυτό μου κάνει εφοπλιστής μόνο. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Ναι, κάνω πλούς. Δεν λίγα τα λεφτά. Και γιατί δεν πήρα σε παιδί μου. Λάθος. Θα την έπαιρνε μετά όπως δεν γίνεται. Αν παίρνουμε καταβολή, ναι. Αν παίρνουμε καταβολή, ναι. Χρυσό είναι, Το χρυσό δεν στοιχίζει τόσο το χρυσό. Όσο πιο πολύ δουλειά, τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα πιο πολύ. Λεπτομέρεια, το ένα το άλλο. Το χρυσό. Φιλατέτια, παραγγέλνουν και τα. Και το ανακατεύει εδώ μέσα, με χρώμα. Να δουλέψει αυτό τώρα. Για να μην αυτό ξεράθηκε τώρα φυσικά. Δεν έχει καιρό να δουλέψει. Άρχισε να ρίχνει λίγο τέτοιο για να το ξανακάνει. Αυτά νομίσματα είναι και κολλήσανε ένα τέτοιο παξιμάδι για να μην είναι και στεγνών. Κάτσε να πει. Αυτά είναι τα χρώματα και με το αυγό. Να σταθερό το χέρι. Αυτό είναι αυτό γιατί. Για το πρόθυσο. Για το πρόθυσο. Αλλά το ίδιο το σπίτι πάρε πολύ ρε παιδί. Άμα το ξέρει τόσο καλά και μπορεί και το σνομπάρει, μπράβο τι στον άλλο. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος που το πιστεύει, το ξέρει τόσο καλά και δεν έχει τον πάρει. Όχι. Εντάξει, άνθρωπο τώρα πως είναι, άμα δεν πιστεύει άλλος τον πάρει. Νικόλα, στο φε... Προσκυνάτε. Μετά θα βάλει την φωτογραφία. Εκεί η φωτογραφία του πάνω βλέπεις. Μήπως φέρετε κάτι να σας φέρουμε και εσείς. Να μας φέρετε, να τα χάλες. Μου τα φέρετε ξαναλέγοντα. Δύο στο δρόμο και τα ξαναφυσέλλετε. Με φερόμενο τα χειρονομικά να μας τα φέρετε. Πώς θα τα φάμε, τι ρε μας κάνετε τα παιδιά. Από εκεί το φτιάχνω. Δεν ξέρω, θα μας έλεγε τώρα, αλλά έφυγε. Αγαπητά μου αδέρφια, καλησπέρα σας. Ιαν και ευλογίαν σε όλον τον κόσμο. Βρισκόμαστε στα Κατουνάκια, στην έρημο του Αγίου Όρους. Πίσω μου βλέπετε το ησυχαστήριο του Άγιου Εφραίμ του Σύρου. Είναι το ησυχαστήριο το οποίο έμεινε εδώ ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης, το οποίο βρίσκεται και ο τάφος εδώ και τα Άγια Λείψανα. Εδώ όπως βλέπετε
αριστερά, άμα θα κοιτάξουμε λίγο αριστερά, είναι ο τάφος του Αγίου. Το οποίο πήγαμε, προσκυνήσαμε πριν λίγο. Εδώ αριστερά από κάτω. Να το, εδώ. Βλέπεις, εδώ αριστερά είναι ο τάφος του Αγίου Εφραίμ. Κατουνακιώτη. Έχουμε προσκυνήσει εκεί και καθώς προσκυνήσαμε, μετά ανεβήκαμε και πήγαμε στο καθολικό του ησυχαστήριο, το οποίο είναι δεξιά μας, και προσκυνήσαμε στην κάρα του Αγίου Εφραίμ. Το οποίο το βλέπετε μπροστά σας στην είσοδο, εκεί όπως πήγαμε και προσκυνήσαμε. Έχει και άλλα λείψανα εκεί πέρα, το οποίο προσκυνήσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ το παπά Εφραίμ. Λοιπόν, ένα τυμπέ δωρείς. Συνεχλούμε. Ευλογείτε πατέρα, η Άγια Ευλογία. Μπορούμε να προσκυνήσουμε. Ευχαριστώ πατέρα. Στο 1950, στην κοινότητα που σε έχετε δει και σα προλάβει που ήσασταν και άλλε φορέ. Το γεροδακάκιο έχω προλάβει. Αυτό είναι ο γεροδακάκιο και αυτό είναι ο γεροδανή. Οι τελευταίοι δύο. Ο γερογρηγόριο που ήταν μέχρι το 16. Εδώ είναι το 1950. Παιδιά ήταν αυτοί τότε. Ήρθαν, βρήκαν του γεροντάδε του. Έμαθαν την αγιογραφία. Αναγέννηση τότε. Μετά βρέθηκαν στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη και τώρα. Συνεχίζουμε εμείς το εργόχειρο με τις ευχές του Γερουντάδου με την παράδοση που μας άφησε.
Τώρα πάμε Καρούλες. Κομμάτω, τσακ 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 τσακ. Η αγγελουλία. Η αγγελουλία. Αγαπητά μου αδέλφια, καλημέρα ή αγγευλογία σε όλον τον κόσμο. Βρισκόμαστε στην καρδιά της του Παραδείσου, εδώ στα Καρούλια, αγαπητά μου αδέλφια. Βλέπετε τις αετοφολές. Βρισκόμαστε σε ένα υψηλότερο μέρος εδώ στα Καρούλια και βλέπουμε όλα τις καλύβες, τα ησυχαστήρια που είναι από κάτω. Το πρόγραμμά μας ακολουθεί ότι σιγά σιγά θα κατεβαίνουμε και μετά θα μπούμε μέσα στα φρικτά Καρούλια, που είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι παράδεισος, αγαπητά μου αδέλφια. Άμα πατήσει το πόδι σας εδώ πέρα και θα δείτε όλα και θα αναπνεύετε αυτό το αέρα της Ορθοδοξίας, θα καταλάβετε πόσο είναι απίστευτα εξαιρετικά εδώ, ωραία. Γεμίζεις γαλήνη, απέραντη αγάπη στην πίστη, στην Ορθοδοξία μας. Και να ξέρετε ότι θέλεις να ζήσεις αιώνια αυτή τη ζωή που περνάς εδώ πέρα. Γιατί βλέπεις, ακούς, αναπνέεις και ζεις αυτή την ομορφιά που λέγεται επίγειος παράδεισος, αγαπητά μου αδέλφια. Η αγγευλογία σε όλον τον κόσμο. Εμείς συνεχίζουμε και θα μοιράσουμε με εσάς τις ομορφότερες στιγμές του Αγίου Όρους που λέγονται Καρούλια. Τα λέμε.